Δεκέμβριος του 1972, ημέρα Τετάρτη, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου. Πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας, περίοδος 1972-73, η πέμπτη αγωνιστική. Κατάμεστη η Λεωφόρος, Παναθηναϊκός του Φέρεντς Πούσκας κόντρα στον Ολυμπιακό του Λάκη Πετρόπουλου. Διαιτητής της συνάντησης ο Κομνηνάκης, μια πολύ μεγάλη μάχη, κόσμος την περίμενε πώς και πώς με φοβερή αγωνία, ενώ οι πράσινοι περίμεναν πώς και πώς τον Ολυμπιακό, όπως έγραφε ο τύπος της εποχής. Να όμως που οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν πολύ νωρίς, μάλιστα μόλις το 17ο λεπτό, να προηγηθούν με 1-0, μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Χούλιο Λοσάντα σε την μπάλα στον Ρωμέν Αργυρούδη. Βλέπουμε εδώ την φάση, πολύ ωραία ενέργεια και το περίφημο γκολ του Αργυρούδη, το 0-1, μια πραγματικά νοτιοαμερικάνικη προσπάθεια από τον Λοσάντα και εκτέλεση από τον Αργυρούδη. Πολλοί κόσμος στις εξέδρες του γηπέδου της Λεωφόρου, ανάμεσα σε αυτούς φιλαθλοί του Ολυμπιακού και βεβαίως πολύ επώνυμοι και πάλι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Κάποια στιγμή είδαμε και το Ρωσί, θα δούμε και άλλους στη συνέχεια. Εδώ ο Παναθηναϊκός θέλει να βγει μπροστά, να απαντήσει με τον Βερόν στη φάση και ο διαιτητής. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εκείνο το μεγάλο παιχνίδι με τους Κωνσταντίνου, Γονιό, Καψί, Σούρπι, Βλάχο, Δημητρίου, Ελευθεράκη, Δωμάζο, μήπως ο Δωμάζος ήταν ο αρχηγός, τον Γραμμό, τον Αντωνιάδη και τον Βερόν. Είπαμε προπονητής ο Φέρεντς Πούσχας. Εδώ ένας τραυματισμός παίκτη του Ολυμπιακού, Καϊτατζής, μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε και τον Γκλέζο. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Κελεσίδη, Γκαϊτατζή, Γκλέζο, Σιώκο, Βασίλης Σιώκος ήταν ο αρχηγός εκείνο το παιχνίδι, Βιέρα, Αγγελή, Γιούτσο, Δελικάρη, Λοσάντα, Νίβ Τριαντάφυλλο, Ρωμέν Αργυρούδη. Λάκης Πετρόπουλος στον πάγκο του Ολυμπιακού, το μεγάλο όνομα. Ήρωας του αγώνα, σύμφωνα με τους παλαιότερους φυσικά, και τα γραφόμενα στον τύπο της εποχής, ήταν ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού, Παναγιώτης ο Κελεσίδης, που στην συνέχεια, μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, θα το δείτε, θα έχει πάρα πολύ δουλειά. Μάλιστα τον αποκάλεσαν τότε ως τον Banks της εποχής. Κάνε κάποιες εντυπωσιακές επεμβάσεις, καταφέροντας να σταματήσει τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού. Προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση χωρίς όμως επιτυχία, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Και εδώ έχουμε, εδώ μάλλον, τη λήξη του ημιχρόνου, που ερυθρόλευκοι με τον γκολ του Αργυρούδη βγαίνει στα αποδυτήρια. Εδώ ο Παναγιώτης Κελεσίδης τα λέει με τον Γκλέζο, Νίκος Γιούτσος, παίκτες αποχωρούν, ο Λάκης Πετρόπουλος γέμισε τις εξέδρες του γηπέδου της Λεωφόρου. Βλέπουμε τους, είδαμε τους αναπληρωματικούς Παναθηναϊκού για λίγο. Εδώ οι πράσινοι βγαίνουν στο γήπεδο, έχουν πάρει τις οδηγίες τους από τον Φέρεντς Πούσκας, τον βλέπουμε εδώ, είδαμε και τον Γαβρίλο Γαζή νωρίτερα. Έχουν πάρει τις οδηγίες τους στο ημίχρονο από τον Πούσκας, το ίδιο βεβαίως και οι Ερυθρόλευκοι. Διέκοψε το παιχνίδι που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο 0-0, αυτά έτσι για συμπλήρωμα της ιστορίας με τη σέντρα τον Λοσάντα. Και να πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Τριαντάφυλλο, τεράστια ευκαιρία για το 0-2. Κόψει ο Αγγελής, το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, το γέμισμα και να μεγάλη ευκαιρία. Το μεγάλο ήταν ο Αντωνιάδης, ο Κελεσίδης και πάλι είπε όχι. Όπως και τις ευκαιρίες που δημιούργησαν μέχρι το τέλος της συνάντησης. Πάση ανακοπή τον Γκαϊτατζή. Νέο γέμισμα, κεφαλιά και βλέπετε εδώ τον Κελεσίδη. Ανακλαστικά μάζεψε την μπάλα, κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό. Και το σφύριγμα του τέλους από τον διαιτητή. Πολύ μεγάλη νίκη για την ερυθρόλευκη ομάδα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός λοιπόν το 72-01, αρέσει το εξαιρετικό γκολ του Αργυρούδη και οι πανηγυρισμοί.